Εργασιακά και συντάξει, κυρίε και κύριοι. Στο τραπέζι τη συνάντηση που έχει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης με τον νέο Υπουργό Εργασία Κωστή Χατζηδάκη, ο Γιάννη Φώσκολο θα μα πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει διευρυμένη σύσκεψη με, όλους, με, όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασία στην οδό Σταδίου για όλα τα καυτά θέματα, καθώ η ατζέντα του Υπουργείου Εργασία για το 2021 είναι πολύ βαριά. Καταρχήν, έχουμε το αγκάθι των εκκρεμών συντάξεων, με τι εκκρεμότητε να ξεπερνούν πλέον τι 300.000. Έχουμε πάνω από 173.000 εκκρεμίε αιτήσει για κύρια σύνταξη και 120.000 για επικουρική και αρκετέ χιλιαδ... χιλιάδε αιτήσει για εφάπαξ βοηθήματα. Ε, να πούμε πω είναι κρίσιμη χρονιά το 2021, καθώ και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στου θεσμού για εκαθάριση των ληξιπροθέσμων. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα όμω είναι και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που θα πρέπει να αναμένεται προ το τέλο Φεβρουαρίου. Εκεί περιλαμβάνονται όλε οι καυτέ ρυθμίσει για τη διευθέτηση του χρόνου εργασία, τι υπερορίε, τα ωράρια, έτσι ώστε ένα εργαζόμενο να μπορεί να δουλεύει ω 10 ώρε ημερησίω χωρί πρόσθετη MV, αρκεί να συμψηφίζει αυτέ τι επιπλέον δύο ώρε με ρεπό ή πρόσθετη άδεια. Υπάρχουν επίση ρυθμίσει και για τις απολύσεις με προειδοποίηση. Ε, το επόμενο μεγάλο θέμα είναι το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση, το θεωρεί μείζον θέμα στη μεταρρυθμιστική της ατζέντα και το οποίο θα πρέπει να αναμένεται να εμφανιστεί στο δημόσιο διάλογο προς την άνοιξη. Έχουμε την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού κουμπαρά για όλους τους νέους ασφαλισμένους από την 1η Πρώτη του 2022. Και φυσικά είναι οι δράσει του Ταμείου Ανάκαμψη, οι δράσει του Υπουργείου Εργασία που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψη για την επόμενη... Την επόμενη μέρα στην αγορά εργασία, στην βαθιά πληγωμένη από τον κορονοϊό αγορά εργασία. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και πυλώνα μέτρων κοινωνική προστασία για του πληγέντε, όπω πληροφορούμαστε, αλλά και νέα μέτρα όπω επιδοτήσει εισφορών για την επόμενη μέρα, όταν σταδιακά θα αποσύρονται οι αναστολέ συμβάσεων Ας. από την αγορά εργασία.